Είχαμε ζητήσει τρεις δήμαρχοι, Μυτιλίνη, Χίος και Ανατολική Σάμου, συνάντηση με τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη. Είναι η τέταρτη φορά και βέβαια είπα χθες και το λέω και σήμερα ότι είναι ένας φίλος των νησιών και το εννοώ αυτό και μακάρι βέβαια σε κάθε κυβέρνηση εκλεγμένη να έχουμε φίλους των νησιωτικών περιοχών. Σε όποιο χώρο και αν ανήκουν, το ξεκαθαρίζω αυτό. Χθες λοιπόν Πέμπτη συναντηθήκαμε, μας δέχτηκε στο γραφείο. Η συνάντηση διήρκεσε κοντά στο 2 ώρο, όσο και αν ακούγεται έτσι παράξενο, κοντά στις 2 ώρες. Ανοιχτή ατζέντα, εμείς είχαμε συγκεντρώσει όλα τα θέματα που απασχολούν τον τόπο μας, την ακριτική μας περιοχή, τις ακριτικές μας περιοχές, που κάθε δήμαρχος έβαλε τα προβλήματα και τα ζητήματα που τον απασχολούν. Περίπου είναι κοινά. Μιλάμε για το ενεργειακό, μιλάμε για το οικονομικό, μιλάμε για τα έργα. Είναι οι τρεις πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζεται η λειτουργία και η διοίκηση ενός Δήμου. Αν με ρωτάτε ή αν με ρωτήσετε ποια είναι τα αποτελέσματα, εγώ θεωρώ ότι φύγαμε ικανοποιημένοι. Γιατί τις προηγούμενες φορές που βρεθήκαμε, από τα αιτήματα τα οποία θέσαμε, ικανοποιήθηκαν τα περισσότερα και άλλα μπήκαν σε μία διαδικασία επίλυσης. Υπενθυμίζω ότι την προηγούμενη φορά ζητήσαμε οικονομική ενίσχυση από 1 εκατομμύριο έκαστος Δήμος, χρήματα τα οποία πήραμε. Και βέβαια δεν είναι μακρύ το χρονικό διάστημα που είχαμε πάρει και το 1 εκατομμύριο και είχαμε κάνει την τρίτη επίσκεψη. Επικοδομητική λοιπόν συζήτηση. Εμείς δεν αφήνουμε τα κέντρα λήψης αποφάσεων ανεπηρέαστα και δεν τα αφήνουμε και στην ησυχία τους. Αυτό το οποίο λέω και θα το λέω συνέχεια, ότι τίποτα δεν χαρίζεται, τα πάντα κερδίζονται και δεν κερδίζονται έτσι απλά και δεν βρέχει ο Θεός εκατομμύρια. Το έχω πει αρκετές φορές γιατί κάποιοι νομίζουν ότι βρέχει εκατομμύρια, άρα λοιπόν εμείς είμαστε εδώ. Πάντοτε έβρεχε εκατομμύρια. Πάντοτε έβρεχε εκατομμύρια. Όμως ενδεχομένως κάποιοι κρατάγαν ομπρέλα. Έτσι. Κάνω χιούμορ αυτή την ώρα, αλλά ένα χιούμορ το οποίο ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει με τον τρόπο που εκείνος καταλαβαίνει. Μπήκαν λοιπόν δυνατά όλα τα θέματα. Θα είμαστε σε επαφή για να δούμε τελικά την εξέλιξη όλων αυτών των καταστάσεων. Σαφώς και βεβαίως ζητήσαμε έτι περαιτέρω οικονομική ενίσχυση. Δεν το αφήσαμε, δεν χάσαμε την ευκαιρία. Και βέβαια δράτω με της ευκαιρίας να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους που ήταν μαζί, αλλά και τον Υπουργό Επικρατείας, ο οποίος για τέταρτη φορά, χωρίς να βαρυγκομίσει, μας δέχτηκε και έγινε αυτή η συζήτηση και αυτό το οποίο πήραμε ως μήνυμα, ότι η πόρτα του είναι και θα είναι πάντα ανοιχτή στο να μπορέσει να βοηθήσει και να δώσει λύσεις, με το δεδομένο, το ξαναλέω και πάλι, ότι έχει αδυναμία στις νησιωτικές περιοχές και εμείς έχουμε κερδίσει ενδεχομένως και τον ίδιο σε κάποια πράγματα, αλλά και τις διεκδικήσεις μας, τις οποίες δεν τις αφήνουμε, είναι ψηλά η σημαία των διεκδικήσεων για όλα τα ζητήματα. Στη συνέχεια, εγώ είχα κλείσει ένα ραντεβού με τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Στέλιο Πέτσα, με τον οποίο συναντηθήκαμε. Ο λόγος συνάντησης είναι τα έργα Τρίτσης. Εμείς έχουμε κάνει προτάσεις 23 εκατομμύρια και άλλα 4 περίπου εκατομμύρια σε πρώτη φάση στο Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα λοιπόν είναι 27 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν εγκριθεί τα 12 εκατομμύρια 600.000. Διεκδικούμε έντονα και στεναρά, ήταν πολύ επικοδομητική η συζήτηση. Γνωστός και ο αναπληρωτής υπουργός από παλιά, εξαιρετικός φίλος. Μέσα λοιπόν από τις γνωριμίες αυτές, μέσα από την πίεση που ασκείται, μέσα από την έγνοια που υπάρχει, χτίζουμε τη νέα Χίο. Τα αλλάζουμε όλα και είναι σίγουρο ότι το τέρμα της διαδρομής της πρώτης μας θητείας θα είναι πολλαπλάσιο της υπογραφής του συμβολαίου τιμής που υπογράψαμε με τους πολίτες και τους δημότες της Χίου σαν πρώτη θητεία. Ήδη στα 3 χρόνια έχουμε κάνει πολλαπλάσια από αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε. Όσον αφορά, Δήμαρχε, το ενεργειακό,
ενεργειακό, ο κόστος που θα είναι αυξημένο. Τι εκτιμήσεις έχετε και αν θα υπάρξει χρηματοδότηση, θεωρείτε, από την πλευρά της κυβέρνησης για να τα ανταπεξέλθουν οι Δήμοι? Είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση ασχολείται γενικά με το θέμα αυτό. Έτσι, δεν είμαστε εμείς οι ξεχωριστοί και οι ιδιαίτεροι, οι τρεις Δήμοι, για να πούμε ότι αυτό απασχολεί μόνο εμάς. Απασχολεί 332 Δήμους. Η κυβέρνηση ψάχνει λύσεις γιατί καταλαβαίνει ότι είναι δύσκολη η κατάσταση, πάρα πολύ δύσκολη. Όμως, εμείς αυτό το οποίο κάνουμε είναι διεκδικούμε χρήματα σε κάθε ευκαιρία, γιατί το βάρος και το κόστος πρέπει να το μετακυλήσουμε στις πλάτες των δημοτών μας. Εμείς δεν το κάνουμε. Έχουμε αφαιρέσει, είμαστε η μοναδική δημοτική αρχή που έχει μειώσει τα ανταποδοτικά. Έτσι, είμαστε 10% για τα νοικοκυριά και 20% για τους επαγγελματίες. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε χρήματα, ούτως ώστε να μην μετακυλήσουμε στις πλάτες των δημοτών που δεν αντέχουν. Αντίθετα, να ελαφρύνουμε, και αυτό προσπαθούμε με κάθε ευκαιρία και με κάθε δυνατότητα. Κύριε Δημάρχε.